πω εδώ στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Μόλις την περασμένη Παρασκευή κατήγγειλα για μια άλλη φορά την προχειρότητα με την οποία νομοθετεί το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και την αντικανονική και ασυνταγματική διαδικασία που ακολουθεί στο νομοθετικό της έργο και η κυβέρνηση, που μάλιστα εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών έχει ενταθεί και έχει ξεπεράσει κάθε όριο. 13 τροπολογίες είχαν κατατεθεί στο συζητούμενο νομοσχέδιο. Πολλές κατετέθησαν νύχτα. Κανείς δεν τις αντελήφθη. Τελικά θα πρέπει να ευγνωμονούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης που απέσυρε τις 5 από αυτές. Και εκεί που τον ευγνωμονούσαμε, ξαφνικά στην έναρξη της σημερινής συνεδριάσεως μάθαμε ότι προσθέθησαν 4 άλλες καινούριες τροπολογίες. Θέλω να επισημάνω και να καταστήσω γνωστό σε όσους από τους συμπολίτες μας παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής ή διαβάζουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, ότι οι τροπολογίες που έρχονται, που εισάγονται σε διάφορα σχετικά ή άσχετα με αυτές νομοσχέδια και που πολλές φορές είναι νομοσχέδια μέσα στα συζητούμενα νομοσχέδια, δεν συζητούνται στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Έρχονται κατευθείαν εδώ στην Ολομέλεια και χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ουσιαστική συζήτηση, αφού γίνουν δεκτές από τον Υπουργό, που τις περισσότερες φορές ο Υπουργός αυτός καμία σχέση δεν έχει με τις αποδεχόμενες τροπολογίες, υπερψηφίζονται από τη σημερινή πλασματική κυβερνητική πλειοψηφία, αφήνοντάς μας όλους με την απορία και το ερωτηματικό. Μα καλά, κύριοι βουλευτές της συγκυβέρνησης, είστε εδώ για να λέτε ναι σε όλα? Δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε το περιεχόμενο των τροπολογιών που σας καλούν να ψηφίσετε και που εσείς πυθύνια ψηφίζετε? Τι είπα, είστε εδώ? Μας κοιτάξουμε γύρω μας. Ας δούμε τα κυβερνητικά έδρανα. Άδεια η αίθουσα της Βουλής. Αυτό με κάνει να αναρωτηθώ πώς διαμορφώνουν άποψη και γνώμη οι συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και μη μου πει ο σεβαστός κύριος Απόστολος Κακλαμάνης ότι με αυτά που λέω δυσφυσμίζω το Κοινοβούλιο ή ότι βάζω βούτυρο στο ψωμί της Χρυσής Αυγής. Θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η διαδικασία που ακολουθείτε υποτιμά την νοημοσύνη μας και νομίζω ότι και αυτός το έχει επισημάνει αρκετές φορές. Μα και εδώ να ήσαν οι συνάδελφοι της κυβέρνησης, πάλι τυπική θα ήταν η παρουσία τους. Δεν γίνεται, όπως είπα, ουσιαστική συζήτηση των τροπολογιών. Άρα κανείς μας δεν μπορεί να διαμορφώσει άποψη και να αποφασίσει τι θα πρέπει να ψηφίσει. Προσωπικά προσπάθησα να μελετήσω κάποιες από τις τροπολογίες που κατέθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε τούτο το νομοσχέδιο. Και σας ομολογώ πως χάθηκα μέσα στην ποικιλία των θεμάτων με τα οποία καταπιάνονται. Θέματα υγείας, θέματα παιδείας, θέματα βιομηχανίας, εργασίας, πολιτισμού, αγροτικής ανάπτυξης. Χάθηκα μέσα στις τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις άλλων νομοσχεδίων. Χάθηκα προσπαθώντας να καταλάβω γιατί εισήχθησαν αυτές οι τροπολογίες. Εάν προσπαθούν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Εάν προσπαθούν να περάσουν στη ζούλα, με συγχωρείτε για την έκφραση, ρυθμίσεις που κάτω από άλλες συνθήκες θα προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις σε κοινωνικές ομάδες, αλλά και που θα έδιναν δείγμα καλής γραφής στους τροϊκανούς ότι εφαρμόζονται πιστά οι εντολές και οι επιταγές τους. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν συζητούνται εδώ οι τροπολογίες, άρα κανείς μας δεν μπορεί να διαμορφώσει άποψη και να αποφασίσει τι θα πρέπει να ψηφίσει. Γι' αυτό ανέφερα όλα τα προηγούμενα και ας με συγχωρέσουν κάποιοι συνάδελφοι ή το Προεδρείο αν νομίζω ότι τους έθιξα ή τους υποτίμησα σχολιάζοντας την παγιωμένη πια παράτυπη κοινοβουλευτική διαδικασία. Ας έρθω όμως στο προκείμενο. Θα ασχοληθώ με μία τροπολογία. Υπουργική τροπολογία υπαριθμών 1455 με ειδικό αριθμό 66. Χαοτική και δεδαλώδης. Δεν περιορίζεται στη ρύθμιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Δεν έρχεται να συμπληρώσει κάποιο κενό που ενδεχομένως απαιτεί συμπλήρωση ή διόρθωση. Καταπιάνεται με 5 διαφορετικά άσχετα μεταξύ τους θέματα. Το ένα αφορά ρυθμίσεις που στοχεύουν στην βελτιστοποίηση του μηχανισμού εσόδων του κράτους και περιορισμού της φοροδιαφυγής, προτείνοντας την εφαρμογή ενός αξιοκρατικού και αποτελεσματικού, ο Θεός να το κάνει αποτελεσματικό και αξιοκρατικό, συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων επίπεδου γενικής διεύθυνσης και τμήματος.
Το δεύτερο τροποποιεί τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4254 του 2014 στα σημεία που αφορούν την αποζημίωση λόγω απόλυσης των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Το τρίτο παρατείνει την ημερομηνία υλοποίησης κατάργησης της διεύθυνσης ΔΕΚΟ, που και αυτή είχε οριστεί με τον προαναφερθέντα πρόσφατο νόμο. Τα δύο αυτά παραδείγματα, τα δύο αυτά θέματα είναι χαρακτηριστικά, είναι ενδεικτικά τους προχειρότητες με την οποία νομοθετεί η Βουλή. Το τέταρτο θέμα θα σας το διαβάσω για να καταλάβετε όλοι πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουν και τι προσπάθειες θα πρέπει να καταβάλουν οι βουλευτές για να αντιληφθούν τι θέλει ο Υπουργός να πετύχει με το τέταρτο θέμα. Ακούστε. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας, της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης Α της παραγράφου 6, το άρθρο 23 του νόμου 4141 του 2013, η έγκριση της ΠΙΣ 33-2006, της περίπτωσης Α της παραγράφου 20, το άρθρο 1 του νόμου 4057, μπορεί να χορηγηθεί και μετά την έκδοση της προβλεπόμενης δημόσιας ανακοίνωσης, αλλά πριν την ολοκλήρωση της απόφασης επιλογής. Σταματάω εδώ για να καταλάβετε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουμε να είμαστε διαβασμένοι εδώ και να μπορούμε να κρίνουμε και να αποφασίσουμε αν θα ψηφίσουμε υπέρ ή κατά σε μια τροπολογία. Το πέμπτο θέμα τροποποιεί διατάξεις του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 344 του 2000 για την άρση, προσέξτε, άρση συγκεκριμένων περιορισμών στην άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος από γεωτεχνικούς. Βλέπετε λοιπόν πόσα σχετικά είναι τα θέματα μόνος μιας τροπολογίας. Φανταστείτε ότι εδώ έχουμε να συζητήσουμε τουλάχιστον 12 τροπολογίες. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω δύο λόγια για το πέμπτο θέμα της τροπολογίας που προανέφερα. Για μας δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι με το θέμα αυτό απαξιώνονται και άλλα πτυχία πενταετούς και τετραετούς διάρκειας σπουδών των ελληνικών ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για να αποκτήσουν εργασιακά δικαιώματα απόφοιτοι κολεγίων και η ΕΚ τριετούς φοίτησης, των οποίων την ισοδυναμία τίτλων σπουδών φροντίσατε να εξασφαλίσατε μόλις χθες με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κάνατε δεχθεί στο νομοσχέδιο που ρύθμιζε θέματα των λαϊκών αγορών. Αφού με την μεθοδολογία της αλαμοποίησης τακτοποιήσατε, σε εισαγωγικά τη λέξη τακτοποιήσατε, τα επαγγέλματα του ταξιτζή, του μηχανικού, των κομμωτριών, των ξεναγών και τόσων άλλων, έρχεσαι τώρα στο κομμάτι του σαλαμίου που λέγεται γεωτεχνική. Ποιος θα είναι ο επόμενος επιστημονικός ή επαγγελματικός κλάδος που θα πρέπει να τακτοποιήσετε για να συμμορφωθούμε τάχατες με όσα επιτάσσει η Οδηγία 2005 κάθετος 36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αδιαφορώντας για το κακό που γίνεται στους κλάδους αυτούς και στην ελληνική κοινωνία. Έκκληση, κύριε Υπουργέ, αποσύρατε τουλάχιστον τις άσχετες προς τούτο το συζητούμενο νομοσχέδιο τροπολογίες. Κύριοι της κυβέρνησης, μέρα με τη μέρα γίνεστε όλο και πιο επικίνδυνοι. Θέλετε καλό χρόνο, κύριε Αλεξόπουλε. Εύχομαι και ελπίζω στις 25 Μαΐου ο λαός να σας δείξει ότι δεν σας χρειάζεται πια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ.